Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα νομοσχέδιο με σειραφές αιτημάτων από διάφορα υπουργεία που αφορούν οικονομικά αιτήματα και προφανώς έχετε δεσμευτεί να τα ικανοποιήσετε. Γι' αυτό το νομοσχέδιο υπογράφεται με πάνω από 20 υπουργούς και υφυπουργούς. Προεκλογική περίοδο έχουμε. Τακτοποίησης κάνετε. Φυσικά τα οικονομικά αιτήματα δεν αφορούν μισθωτούς για αυξήσεις μισθών, αφού με τη σημερινή ακρίβεια που κατατρώει το μισθό συνεχίζεται να φορτώνεται ο κάθε εργαζόμενος με τα σπασμένα της μιας κρίσης μετά την άλλη για να βγαίνουν αλόβητοι οι κερδισμένοι, οι καπιταλιστές και τα κέρδη τους. Βέβαια, τα πρώτα άρθρα αφορούν την ενσωμάτωση της Ευρωοδηγίας 2235 του 2019, που αφορά κυρίως απαλλαγές από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά περίπτωση για αγαθά που παρέχονται στην Ελλάδα ή για αγαθά που παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλους κράτος μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προορίζονται είτε για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις οποιοδήποτε κράτος μέλους ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει είτε για εφοδιασμό των λεσχών και κηλικίων τους. Δηλαδή, η ενσωμάτωση της Ευρωοδηγίας αφορά τις δυνάμεις εκείνες που συμμετέχουν σε υπεριαλιστικές αποστολές για την υλοποίηση της ευρωενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν. Και ακολουθούν τα δώρα κυρίως στους επιχειρηματικούς ομίλους, αφού τα αμέσως επόμενα άρθρα αφορούν την ικανοποίηση άμεσα και γρήγορα αυτό που αποφάσισαν στη Γενική του Συνέλευση οι Έλληνες εφοπλιστές το καλοκαίρι, τον Ιούλιο μήνα. Δηλαδή, ένα νέο συνυποσχετικό εθελοντικής φορολόγησης μεταξύ κυβέρνησης και εφοπλιστών. Ακριβώς αυτή την τροποποίηση έχετε στο άρθρο 6. Δίνεται έτσι συνέχεια στην ουμή κοροϊδία με τη λεγόμενη εισφορά του εφοπλιστικού κεφαλαίου ώστε να κρυφτούν τα ληστρικά προνόμια που αυτό απολαμβάνει διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, όχι μόνο από εσάς, τις επιδοτήσεις, τις πάνω από 50 αφοροαπαλλαγές και διευκολύσεις, το αφορολόγητο πετρέλαιο, την πρόσφατη αναστολή των χρεών τους μέχρι το 2025 και ούτω καθεξής. Γι' αυτά τσιμωδιά κανείς σας. Έτσι οι εφοπλιστές υπόσχονται ότι θα δώσουν περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχεί στο 5% των εισαγόμενων μερισμάτων. Την ώρα μάλιστα που για παράδειγμα τα ναύλα και η κερδοφορία τους είναι στα ύψη. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα με υποελληνική σημαία πλοία που ναυλώνονται για ένα μόνο ταξίδι έναντι 400.000 δολαρίων την ημέρα για να φορτώσει αμερικανικό πανάκριβο και ρυπογόνο LNG και να το μεταφέρει στην Ευρώπη. Ουσιαστικά πρόκειται για ράλι στην αυλαγορά των πλοίων μεταφοράς συγκροποιημένου φυσικού αερίου που ανεβάζουν ρυθμούς και αρχίζουν οι ναύλοι να κατακτούν απάτητες κορυφές. Δηλαδή, τα 60 εκατομμύρια θελοντικής εισφοράς ετησίως των εφοπλιστών δεν είναι ούτε τα πουρα τους σκέτη και προκλητική κοροϊδία. Όταν μάλιστα ανάλογο συνυποσχετικό είχε υπογραφεί και με τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, το οποίο προέβλεπε ότι την τριετία 2014-2016 οι εφοπλιστές θα κατέβαλαν 420 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 140 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά και το 2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μείωσε το συντελεστή από 15 στο 10%, δηλαδή περίπου 75 εκατομμύρια το χρόνο. Γι' αυτό δεν μας κάνει καμιά εντύπωση ότι δεν στάλθηκε καθόλου η συγγήτρια της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Προφανώς συμφωνεί μαζί σας
διαφωνεί στα σύρματα. Έτσι είναι η αντιπολιτευτική αντιπαράθεση, αφού έχετε την ίδια στρατηγική. Βέβαια, δεν ξέρουμε και είναι αμφίβολο αν και αυτά τα 75 εκατομμύρια δοθήκανε, γιατί όλοι σας προσκυνάτε το εφοπλιστικό κεφάλαιο και ό,τι ζητούν είναι διαταγή για σας, ανεξαιρέτως. Συνεπώς, αυτό που περνάτε ως εθελούσια καταβολή εκ μέρους της ναυτιλιακής κοινότητας πρόκειται για φιλοδόρημα σε σχέση με τα μυθικά κέρδη των Ελλήνων εφοπλιστών, που η αξία του στόλου τους υπολογίζεται πάνω από 160 δισεκατομμύρια, που δεν τα αγγίζεται με φόρους, δεν πληρώνουν, κέρδη απολαμβάνουν και μαζεύουν. Γι' αυτό αποτελούν το 54% περίπου του ευρωπαϊκού στόλου και το 20% του παγκόσμιου. Ενώ τα φορτία είναι χρυσάφι για τους εφοπλιστές στη σκιά του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, όλα αυτά που περνάτε για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, εκτός από κοροϊδία, αποτελούν και πρόκληση για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, που το εισόδημά τους στενάζει από την ακρίβεια. Φορτώνονται και πληρώνουν το 95% των φόρων, φαίνεται στον προϋπολογισμό, πληρώνοντας από την τσέπη τους, εκτός των άλλων, και τις συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Αυτός είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Αυτό είναι το αστικό κράτος που ουσιαστικά αντιμετωπίζει το λαό ως εχθρό για να κατοχυρώνει προκλητικά προνόμια και υψηλή κερδοφορία στους επιχειρηματικούς ομίλους. Φαίνεται ακόμα και από το άρθρο που αφορά τη χρηματοδότηση των αθλητικών ομάδων. Περιορίσατε δραστικά την τακτική χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, γιατί ευκαιριακά δίνεται ένα μικρό ποσοστό από το φόρο στα τυχερά παιχνίδια. Δηλαδή, η χρηματοδότηση του αθλητισμού θα συνδέεται, θα εξαρτάται από τον τζόγο, αλλά και στα άλλα άρθρα, κατά τομέα, γιατί είναι διάσπαρτα. Ας πούμε, στον τομέα της υγείας συμπεριλαμβάνεται 60 άρθρα που ενδεικτικά περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάρη, παράταση αναστολής καταβολής στο δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλείων από τις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης. Ποιος ευνοείται? Μα πρόκειται για δωράκι προς τους επιχειρηματίες αυτών των μονάδων από τη θεσμοθετημένη υποχρέωση της καταβολής του 5% επί των νοσηλείων που εισπράττουν. Μάλιστα, προβλέπει αυτή η ρύθμιση παράτασης ότι και αυτά που τυχόν έχουν καταβάλει με βάση αυτή την υποχρέωση θα συμψηφιστούν με τυχόν οφειλές τους προς το δημόσιο. Στους επιχειρηματικούς ομίλους χαρίζεται τη φτωχολογιά, τη φορολιστεύεται. Ή ακόμα, τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Τις καταργείτε. Δεν είναι σωστό. Θα πληρώνουν οι ίδιοι για τις αναγκαίες μετακινήσεις στο πλαίσιο των καθηκόντων τους σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο κάνετε και στα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Ή ακόμα, καταργείτε τα έξοδα κίνησης και αφήνετε άθικτο το καθεστώς της αμοιβής όλων όσων συμμετέχουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας. Βέβαια, διαφωνούμε πλήρως με τις αμοιβές των μελών που συμμετέχουν, γιατί αποτελεί μέρος των καθηκόντων αυτών που ορίζονται από το Υπουργείο και είναι εθελοντική συμμετοχή των εκπροσώπων των οργανώσεων των γιατρών. Ωστόσο, διαφωνούμε με την κατάργηση των εξόδων κίνησης όταν αυτά απαιτούνται για τις εργασίες του Συμβουλίου. Και δεν το καταλαβαίνουμε γιατί το κάνετε, εκτός αν σκοπεύετε να τα καταργήσετε. Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων, εδώ εμείς θέλουμε να επισημάνουμε ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ίσως και με αναδρομική ισχύ, γιατί κινδυνεύουν ευάλωτες ομάδες
που παίρνουν επιδόματα φτώχειας, κινδυνεύουν να στερηθούν και αυτά τα ψίχουλα που έχουν ανάγκη, όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα σύνταξης, ανασφάλιστους υπερήλικες και άλλα. Γιατί το φτωχό σπιτό τους με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών υπερβαίνει το όριο της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας τους, που είναι τα 90.000 ευρώ. Άντε να πάνε 92, αλλά κούβονται όλα τα προνοϊκά επιδόματα. Τέλος, δεν καταλαβαίνουμε γιατί η κατάσχεση της ξυλίας που υλοτομείται παράνομα πρέπει να πάει πίσω στην περιφέρεια και όχι στη δασική υπηρεσία, που είναι είδος που το διαχειρίζονται τα δασαρχεία και σε κανονικές συνθήκες νόμιμης σκοπής. Τα διαθέτουν για ατομικές ανάγκες των κατοίκων των περιοχών από τις οποίες κόπηκαν. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση προσχηματικά δήθεν ενδιαφέρεται για τους κοινωνικά αδύναμους, γιατί μπορεί να λειτουργεί ίσως και ψηφοθυρικά, προεκλογική περίοδο έχουμε, μέσω των περιφερειαρχών της. Και σε ό,τι αφορά τους μειωμένους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στους δήμους και τις περιφέρειες, τα δύο άρθρα που αναφέρονται στο νομοσχέδιο, ουσιαστικά ο κόφτης που υπάρχει, 3,5 δις περίπου ευρώ, μπορεί να αυξάνεται αυτό το μειωμένο ποσό κατά 128 εκατομμύρια. Ωστόσο, οι ΚΑΠ που πρέπει να αποδοθούν, όπως συζητήθηκε και στο συνέδριο της ΣΚΕΔΕ, είναι 6 δις. Τους τα χρωστάει το κράτος. Και απορώ γιατί δεν καλέστηκε η ΚΕΔΕ. Νόμιζα ότι είχε γίνει πρόταση από τους άλλους. Αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα παρακρατηθέντα που δεν υπάρχει καμία δέσμευση και καμία συζήτηση για την απόδοσή τους. Έτσι, οι Δήμοι δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμα και λειτουργικά έξοδα σε περίοδο μάλιστα ενεργειακής κρίσης, με σχολεία που απειλούνται ακόμα και με διακοπή ρεύματος επειδή δεν έχουν πληρωθεί οι λογαριασμοί σε μερικά από αυτά. Το κυριότερο όμως, η μη απόδοση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, όπως προβλέπονται, και των παρακρατηθέντων έως τώρα, στερεί από το λαό σημαντικά αναγκαία έργα και υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται, αν και πληρώνει ο λαϊκός κόσμος πολλαπλούς φόρους. Καταψηφίζουμε λοιπόν το νομοσχέδιο. Θα σταθούμε αναλυτικά σε ορισμένα άρθρα που αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα στην κατάρθρον συζήτηση.